Ο Άδωνης Γεωργιάδης, στο εντελώς αντίθετο άκρο, εμφανίστηκε, μίλησε στο Real FM και είπε με απίστευτη αλαζονία, με απίστευτη θρασίτητα, σιγά τώρα λέει ποιος ασχολείται, έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι, έχουμε άλλα προβλήματα, όντως, στην ακρίβεια κύριε Γεωργιάδη, αλλά λέει ποιος ασχολείται τώρα με εξεταστικές για τα Τέμπη, για την τραγωδία των Ντεμπών. Ασχολείται λέει κανείς, δεν ενδιαφέρουν κανένα. Για να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη να το έχει, μην πω τη λέξη, τερματίσει εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει μιας πρωτοφανούς πολιτικής κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου, ο κυριότερος λόγος που έχει αυτή την κυριαρχία είναι γιατί όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη? Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια? Πρόκειται θέλω να κάνω ένα πείραμα, το κάνετε στο Real FM, περίεργεια. Οι άνθρωποι έχουν αφήσει τον Μητσοτάκη να είναι ο μοναδικός πολιτικός στην Ελλάδα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τα κάνει τέλεια, με σωστά και λάθη. Αλλά πάντως, αν το δεις από μακριά, ποιος πολιτικός ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα στην Ελλάδα, είναι ο εξής ένας, ο Μητσοτάκης. Να ακούω έναν υπουργό, κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης και προς την όπου προκαλεί αγανάκτηση, μα γι' αυτό το δείξαμε και εμείς το απόσπασμα. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί, θα του καναγωγεί. Θα τον έστειλα στον τοίχο. Θα του καναγωγεί. Πώς αλλιώς να αντιδράσει ο γονέας όταν ακούει από έναν άνθρωπο, κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, τέτοιες παλιαδοχές. Απαράδεκτες κουβέντες. Και είχε προηγηθεί και ο κύριος Βορύδης. Να τα πούμε και αυτά, Στέφανε Χίο. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Βορύδης είπε ότι αφήστε, λέει, τα Τέμπη, πήραμε 41% δύο φορές. Δηλαδή, το ένα χειρότερο από το άλλο. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Απαράδεκτα, μέχρι εκεί όμως. Τα υπόλοιπα θα έπρεπε η δικαιοσύνη, θα έπρεπε η δικαιοσύνη να έχει επιληφθεί και όπως πολύ σωστά έχουμε επισημάνει πολλές φορές, θα έπρεπε σε αυτούς που έχουν την πολιτική ευθύνη να έχει απαγορευτεί να είναι ξανά υποψήφιοι εφόρου ζωής στην πολιτική. Γιατί τότε θα σήμαινε αυτό που είπε ο Βασίλη Τζιβιλίκας, ο αείμνηστος, ότι η ανάληψη του κόστους θα είχε κάποιο νόημα. Αλλιώς τώρα, να σας πω και την πληροφορία για να το κλείσουμε. Αδειμονεί ο κύριος Κώστας Καραμαλής ο Εξαιρών να επιστρέψει στην κυβέρνηση. Αδειμονεί. Αδειμονεί. Πότε θα γυρίσει σε Υπουργείο? Αυτός και οι οικοί του ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Κρατήστε το.